κάθε 3 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος στον κόσμο διαγνώσκεται με άνοια, ενώ μόνο στη χώρα μας οι ασθενείς με Αλτσχάιμερ αγγίζουν τις 200.000. Η νευροκφυλιστική αυτή νόσος απειλεί τον εγκέφαλο και μαζί με αυτόν την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Οι ασθενείς ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια παγκοσμίως και αναμένεται να υπερτριπλασιαστούν μέχρι το 2050. Υπήρχε από την εποχή των παππούδων, των γιαγιάδων μας, αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι παλαιότερα ο κόσμος πέθαινε 70-75 ετών και θεωρούσαμε ότι ήταν υπέργυροι αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα όμως, επειδή το προσδόκιμο επιβίωσης έχει μεγαλώσει, ο άνθρωπός μας φτάνει μέχρι 90-95% ετών. Επομένως, είναι φυσικό, αφού αυτά τα συμπτώματα, αυτές οι δυσκολίες αρχίζουν από τα 60-65, είναι φυσικό λοιπόν όταν θα φτάσει κανείς στα 90% να έχουμε δει τις συνέπειες και τις δυσκολίες που προκύπτουν από αυτή την κατάσταση. Αφιερωμένος στην άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ, είναι ο μήνας Σεπτέμβριος με τους δυτικούς να διοργανώνουν παγκοσμίως σειρά εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης του κοινού. Και στο Ηράκλειο η εταιρεία Αλληλεγγύη διοργανώνει ποικίλες δράσεις όπως τεστ μνήμης για τους ενδιαφερόμενους άνω των 60 ετών από την ερχόμενη εβδομάδα. Τρίτη και Πέμπτη στα κέντρα μας μπορεί να έρχεται οποιοδήποτε ενδιαφέρεται, που συντρέχει βέβαια κάποιος λόγος σχετικός άνω των 60-65 ετών, αφού δηλώσει στο τηλέφωνο 6974-1925-95, θα του κλείσουμε ραντεβού αυτές τις 2 μέρες με εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας. Παράλληλα, η εταιρεία Αλληλεγγύη διοργανώνει στα τέλη Οκτωβρίου εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, φροντιστές, στα μέλη των οικογενειών ατόμων με άνοια και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Πώς να εκπαιδευτούν, πώς να χειριστούν καλύτερα αυτή την ασθένεια. Τα πρώτα συμπτώματα είναι το ότι αρχίζουμε φυσιολογικά το θεωρούμε, να ξεχνούμε τα γυαλιά μας, το κινητό μας. Όταν όμως αυτά τα συμπτώματα αρχίζουν να δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας, δηλαδή να ξεχνάμε το μάτι αναμένο της κουζίνας ή να βάλουμε στο ψυγείο το σίδερο κτλ., τότε βεβαίως πρέπει να απευθυνθούμε στο γιατρό μας. Η πρόληψη είναι η μισή θεραπεία. Είναι κάτι σοβαρό? Στα τέλη Οκτωβρίου, σε σχετική εκδήλωση, θα προβληθεί ταινία για την νόσο Αλτσχάιμερ με τίτλο «Για θύμισέ μου», σε σενάριο Μαρίας Βουλιαντοπούλου και σκηνοθεσία Αντώνη Ρενιέρη. Ευαισθητοποιημένη από τη γιαγιά της, την οποία έφερνε στο κέντρο μας, δημιούργησε μια ταινία, είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνη όπως προβλέπουμε, και η ταινία αυτή ακριβώς τονίζει την αξία των περιθαλπώντων, την προσφορά τους και όλη αυτή τη δύσκολη οπωσδήποτε κατάσταση. Θέλετε να μου πείτε το όνομά σας? Γνωρίζετε τι είναι το Αλτσχάιμερ?